Σκεφτήκαμε να ανεβούμε στο βουνό. Αν έχουμε ξεχάσει κάτι θα το σχεδιάσουμε. Πήγε 12.30. Είμαστε έτοιμοι νομίζω να καλέσουμε πνεύματα. Υπάρχει όντως το πνεύμα του τρελού. Αντίο λοιπόν. Αντίο. Δεν θέλουμε να συνεχίσουμε άλλο. Τι? Αυτό δεν μ' αρέσει. Και κατά πάνω μας καπνός. Με τώρα φαντάζω το πίσω κάτι να περπατάει. Hey you, hey me, it is you, not me. Τι κάνετε, πώς είστε, γιατί ξεκινάω εγώ. Γιατί μου πήρες το δικό μου. Ελπίζω. Δεν ξέρω, απλά πετάχτηκα. Σήμερα λοιπόν σκεφτήκαμε να ανεβούμε στο βουνό σε συνδυασμό να σας πάρουμε και εσάς μαζί μας έτσι για ένα καθημερινό βλογκάκι. Γιατί όταν ρε παιδί μου κάνουμε κάτι έτσι πιο ενδιαφέρον και όχι τόσο καθημερινό, συνήθως σας παίρνουμε μαζί μας. Έχουμε αφήσει πάνω τις σκηνές. Έχει βρέξει τουλάχιστον 3-4 φορές από τότε και δεν έχουν περάσει και πάρα πολλές μέρες. Και σκέψω ότι μόνο 1-2 μέρες δεν έβρεξε. Οπότε είναι λίγο weird το γεγονός ότι δεν ξέρουμε τι θα βρούμε πάνω. Αν θα είναι όλα μουσκεμά, δεν θα είναι τίποτα μουσκεμά. Γενικότερα επειδή στο βουνό είμαστε λίγο απομακρυσμένοι από όλα τα social media και internet και όλα αυτά. Δεν έχει φανταστείτε... καλό σήμα βασικά. Αυτό, δεν έχουμε καν καλό σήμα. Αναπτύσσουμε όλο και καινούριες δραστηριότητες. Για παράδειγμα, σε ένα προηγούμενο βίντεο είχαμε πάει σε ένα στοιχειωμένο σπίτι. Πέρσι. Εννοεί. Ναι, πέρσι. Οπότε δεν ξέρω και σήμερα τι μπορεί να συναντήσουμε. Μπορεί να σας μαρτυράμε και κάτι στον τίτλο αυτή τη στιγμή. Δεν το γνωρίζουμε ακόμα αυτό. Ο Αλέξης βασικά έχει μια καλή ιδέα. Για να είμαστε ειλικρινείς, την οποία δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή σίγουρα τα παιδιά στο Instagram θα γνωρίζουν πρώτοι το που πηγαίνουμε και που πάμε γενικότερα τι κάνουμε, κάντε ένα follow στο Instagram να μαθαίνετε κι εσείς πρώτοι τι γίνεται σε αυτό το κανάλι. Εννοείται για να μην χάνετε και το full version του βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε και εδώ subscribe, να ενημερώνεστε κάθε πότε ανεβάζουμε ένα βίντεο και τι σχεδιάζουμε γενικότερα. Οπότε λοιπόν, παιδιά, αυτό. Τώρα είμαστε σχεδόν έτοιμοι να ανεβούμε πάνω, να πάρουμε χοντρά ρούχα. Γιατί συνέχεια μας ρωτάτε στο Instagram, μα πού είστε και έχει 16 βαθμούς και 15 και 14. Παιδιά, είμαστε στο βουνό. Και στο βουνό, αν εδώ έχει 30 και 40, πάνω έχει 10, 15, 20. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να φοράμε μπουφάν και να σκεπαζόμαστε με παπλώματα. Και όπως σας είπαμε, τα αφήσαμε όλα πάνω. Είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω πόσο μουσκεμά θα έχουν γίνει όλα. Γιατί έχω ένα προαίσθημα κακό. Όταν πάμε πάνω, ήταν όλα μουσκεμά και δεν θα κοιμηθούμε. Από ό,τι βλέπω φορές και τα καινούργια σκουλαρίκια. Α, ναι. Λοιπόν, spoil. Όσοι δεν έχετε δει το προηγούμενο βίντεο, τα έχω φορέσει. Επίσης, έχω αναρρώσει κιόλας, να πω τώρα έτσι ένα update. Γενικότερα, είχαν κλείσει οι τρύπες πριν από ένα μήνα. Οπότε, αναγκάστηκα τώρα φορώντας τα να τις ξανανοίξω. Πες, ξέρεις, αυτό το λίγο που κλείνουν. Και έκαναν πληγή. Οπότε, ήθελαν το χρόνο τους να αναρρώσουν. Mm-hmm. Δεν έχουν αναρρώσει 100%, αλλά σε ένα 90% είμαστε OK, δηλαδή δεν με πονάνε. Και χαίρομαι πάρα πολύ, διότι ξαναφοράω τα σκουλαρίκια που μου είχε πάρει δώρο στα γενέθλιά μου πριν 1,5 χρόνο. Εγώ χαίρομαι που χάρηκες. Εντάξει, δεν είναι τα ίδια, αλλά τώρα έχω 3. Οπότε, αν είχα δει κάποιο, θα έχω να το αντικαταστήσω. Όσοι είστε καινούργοι, δεν ξέρετε τι ακριβώς έγινε, μπορείτε να δείτε τα προηγούμενα βίντεο πριν από κανένα 1-2 μήνες. Και επίσης, νομίζω και στο κανάλι μου σας είχα πει ότι τα είχα χάσει. Οπότε, μπορείτε να κάνετε και subscribe εκεί πέρα. Και να τα δείτε. Πολύ μιλήσαμε όμως τώρα. Πάμε να ετοιμαστούμε, γιατί κάθε φορά βράδυ ανεβαίνουμε στο βουνό. Σωστό. Και κάθε φορά δεν σας δείχνουμε την ομορφιά της φύσης. Πάμε, φύγαμε. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε βγάλει όλα τα πραγμάτια μας. Έχουμε βγάλει μερέντα, μπισκότα. Τι είναι όλα εδώ? Πιτούλες για μετά, για ψήσιμο. Και ψωμάκι. Όχι, πάρει και κρυφτινάκια μαζί. Ναι. Έχουμε οργανωθεί. Καλά βλέπεις. Επίσης, έκανα χθες ένα βίντεο αυτό εδώ πέρα. Τα cinnamon rolls. Δεν ξέρω αν μπορείτε να τα δείτε. Παιδιά, έχει μείνει μόνο ένα. Τι έχει γίνει εδώ πέρα δεν ξέρω. Αν σας αρέσουν γενικότερα οι συνταγές με φαγητά, θα με ακολουθήσετε στο κανάλι. Γιατί γενικότερα ανεβάζω αρκετές συνταγές. Είμαι τώρα στη φάση που ανεβάζω τις συνταγές, οπότε καταλαβαίνεις. Ποιος το άνοιξε αυτό? Ξέρω τι είναι αυτό. Και γιατί είναι τόσο λίγο? Δεν ξέρω, έτσι είναι μόνο. Θέλω να το κάνω να δοκιμάσω να ανοίξει. Ναι. Όχι, ανοιχτό είναι. Δεν ξέρω τι θα άνοιξε. Και κάποιος έφαγε και ξταφυλάκι. Ποιο μικρό μποντίκι πέρασε από εδώ πέρα? Εδώ έχουμε τώρα κρέατα, έχουμε. Μουστάρδα. Μουστάρδα θες? Σήμερα θα ψήσουμε πάνω. Είναι η μέρα του ψησίματος γι' αυτό. Πάμε και τις γλυκόξινες από το McDonald's. Λοιπόν, θέλουμε μουστάρδα. Αυτό εδώ πέρα, το οποίο πρώτη φορά παίρνω. Zero Lipton τσάι. Δεν έχω ιδέα. Αυτή είναι εδώ πέρα την Coca-Cola. Και έχουμε εδώ πέρα καρπουζάκι. Σταφυλάκι. Το οποίο να το πλένουμε τώρα μετά, μάλλον μετά. Και τις γλυκόξινες. Νομίζω αυτά θα χρειαστούμε. Ας πάρουμε και τα πολύχρωμα πιάτα μας μαζί για τα χρειαστούμε.
Νομίζω 4 θα είναι με 3, 2, 4. Όσο και να πάρεις, καλό είναι. Ας έχουμε ρεζερβόμενο. Και εδώ πέρα γίνεται μία πρόοδος τελικά. Ξεχάσαμε να πάρουμε τα πιο βασικά. Τι πεζομάτιλο, χεροπύρουνα, ποτηράκια. Οπότε είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Αχ, και δεν ξεχνάμε ποτέ τα παγάκια που πρέπει να βάλουμε εδώ μέσα. Θα πάρουμε νομίζω αυτό εδώ πέρα, μας στάνει. Και φυσικά, παιδιά, ξεχάσαμε να πάρουμε το πιο σημαντικό. Να πάρουμε κάτι για πρωινό. Οπότε θα κάνουμε μια στάση. Βασικά, κάποιος τσίμπησε από κάποια μπισκότα και δεν έχουμε για πρωινό, βασικά. Αυτό είναι. Εντάξει, ρε παιδί μου, θα τα αντικαταστήσουμε. Κάτι θα πρέπει να πάρουμε τώρα από εδώ. Οπότε, πάμε να πάρουμε κάτι για πρωινό, να μείνουμε ανησυχοί. Πήγαμε. Φύγαμε. Θυμίσω αν έχουμε ξεχάσει κάτι άλλο και το χρειαζόμαστε επιγόντως. Δεν θυμάμαι. Νομίζω όχι. Νομίζω ότι είμαστε καλυμμένοι από όλες τις μεριές, αλλά αν έχουμε ξεχάσει κάτι, θα το σχεδιάσουμε. Κλαίω να δω πώς θα αυτοσχεδιάσεις. Τι θα κάνεις, θα πας να μαζέψεις, ξέρω εγώ, πιπεριές από το βουνό. Θα πάω να μαζέψω φύλλα και θα το κάνω σαλάτα. Πήραμε μια μικρή σακούλα μπισκοτάκια, όπως βλέπεις. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Πήρες και να πιείς? Πρέπει κάτι για τον δρόμο. Οπότε τώρα λογικά θα τα πούμε στο βουνό όταν φτάσουμε. Τα λέμε. Και μετά από αρκετό καιρό, τραβάμε επιτέλους μέρα στη γραμμένη. Και όχι το βράδυ, τουλάχιστον όταν φτάνουμε. Τι υπέροχο. Απλά παιδιά, περπατήστε μαζί μας. Είναι υπέροχο εδώ. Και μετά από όλη αυτή την ανηφόρα, ανεβήκαμε. Τέλεια! Χαμός εδώ πέρα, έβρεξε για τα καλά, φαίνεται ξεκάθαρα. Τι! Πολύ αστείο. Πάρα πολύ αστείο, Αλέξη. Ξεκαρδίστηκα. Και αν αναρωτιέστε γιατί είμαστε έτσι, γιατί ανεβήκαμε όλο αυτό εκεί κάτω. Εκεί κάτω σκεφτείτε τι είναι τα μάξι. Και έχει κι άλλο τόσο εδώ πάνω. Είμαι περίεργη να δω μετά τη βροχή πώς θα είναι. Γεια. Νερά. Δεν βλέπω κάτι. Έχει τίποτα νερά. Όχι, δεν βλέπω κάτι να είναι. Τέλεια. Χαίρομαι. Στο πάτωμα. Παιδιά, πλημμυρίσαμε. Όντως, έχει νερά. Δεν ξέρω, νομίζω έχει νερά εδώ. Oh god. Πρέπει να φταίει εκείνη η μεριά από πάνω για την ακρίβεια. Πάλι καλά ήρθαμε μέρα. Από αυτή τη μεριά έχει καθόλου νερά? Εντάξει, μωρέ, παλεύεται, ξέρω εγώ. Ευτυχώς πήραμε και χαρτοπετσέτες, διότι δεν το σκέφτηκα ότι οι καρέκλες θα ήταν έτσι. Αλλά από αυτή τη μεριά δεν τα βλέπω και πολύ καλά τα πράγματα. Από εδώ πρέπει να παίρνει νερό εντωμεταξύ. Αχά! Δεν είναι μουσκεμα τίποτα. Απλά από κάπου έχει βάλει λίγο νερό εδώ στην άκρη. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Μήπως είναι από τη σκεπή εδώ πάνω. Μπορεί, άμα έβριξε στα πλάγια. Μπορεί να έβριξε και να μπει και από εκεί. Αλλά οκ. Okay. Οπότε τώρα έχουμε δουλίτσα να κάνουμε. Ναι, τα αφήνω προς τα εκεί που είναι στεγνά. Αν δεν θέλετε και φοβάστε, ρε παιδί μου, τα ζωήφια και όλα αυτά στη φύση. Δεν θα σας αρέσει αυτό. Ο Αλέξ εντωμεταξύ βάζει την μπαλαντέζα πάνω για να έχουμε και ρεύμα. Διότι θα μείνουν μέρες. Και αυτή εδώ πέρα η αράχνη. Oh my god, τι βλέπεις? Πρώτη φορά βλέπω τόσο μεγάλη λεπτή αράχνη. Μπράβο, μπράβο νοικοκυρά μου εσύ, μπράβο. Ευχαριστώ, καθαρίζω το τραπέζι. Για να βάλουμε το τραπεζομάντιλο. Διότι έχει γίνει εδώ πέρα της κακομοίρας. Νομίζω αυτά πρέπει να τα πάρουμε. Και ούτε καν πίνονται πλέον. Αυτά τώρα είναι καθαρά και μόνο για πλύσιμο χεριών. Εδώ πέρα το fireplace μας περιμένει. Έχουμε και κάποια ξύλα, πάμε να βρούμε κι άλλα τώρα από ό,τι φαίνεται. Σωστά? Δεν ξέρω, θα δείξει. Σωστά, αφήστε την να λέει. Δεν ξέρω από αυτά. Θα φάμε σήμερα. Θα φάμε. Δεν μας φτάνουν αυτά τα ξύλα. Έχουμε λίγα. Ναι, αλλά θέλουμε κι άλλα. Δεν φτάνουν αυτά για σήμερα. Σε εξωτικό είσαι. Α, δεν είναι νοπά. Καθημερινά πραγματάκια εδώ πέρα. Τώρα θα τα ετοιμάσουμε λίγο όλα. Και λογικά θα τα πούμε σε λίγο. Ενδιαφέρον, οκ. Εσύ είσαι από τον κοντοβάνικο, δεν κρυώνεις? Όχι, τώρα βάλω μια ζακέτα από πάνω κι εγώ. Okay. Οπότε ναι, θα τα πούμε σε λιγάκι όταν θα συμμαζευτούμε και θα οργανωθούμε καλύτερα για να σας μιλήσουμε και καλύτερα. Και αφού στρώσαμε λοιπόν το τραπεζομάντιλο, λίγο η τελειομάνια εδώ πέρα, έτσι, το επόμενο που κάνουμε είναι να πάμε να γεμίσουμε νεράκι, γιατί αυτά τα μπουκάλια έχουν γίνει χάλια το νερό. Οπότε θα πάμε να τα κάνουμε ένα refill. Ο Αλέξης κρύωσε και φόρεσε το χοντρό μπουφανάκι. Νομίζω ήταν ώρα γιατί πέφτει σιγά σιγά βελίος, οπότε πρέπει. Οπότε τα παίρνουμε στην αγκαλιά μας και κατεβαίνουμε να τα γεμίσουμε. Η αλήθεια είναι ότι okay, τα νερά τα σκουπίσαμε, ξοδέψαμε αρκετό χαρτί, αλλά δεν είχαμε και άλλη επιλογή νομίζω. Γενικότερα, κάτι που θέλαμε να σας πούμε είναι ότι λάβαμε μερικά σχόλια στα προηγούμενα βίντεο. Το ότι τα βίντεο μας έχουν πιάσει λίγο την καθημερινότητα και έχουν ρουτινιάσει. Αυτό ήταν το βασικό νόημα, δηλαδή δεν λάβαμε έτσι σχόλιο τέτοιο. Έρχομαι! Oh my god.
Και επειδή είναι λίγο δύσκολο να απαντάμε σε κάθε σχόλιο και επειδή έρχονται καινούργια βιντεάκια το ένα τ' άλλο, το κανάλι κυρίως είναι vlog κανάλι. Οπότε προσπαθούμε. Κυρίως. Έχουμε και κάποια challenge. Εννοείται, αυτό λέω. Ότι κυρίως είναι vlog κανάλι. Οπότε βλέπετε την καθημερινότητά μας και εννοείται ότι θα είναι βαρετή σε κάποια σημεία. Γι' αυτό και προσπαθούμε να την εμπλουτίσουμε. Τώρα, αν σε κάποιο γενικότερα δεν αρέσει κάτι ή γενικότερα βαριόσαστε κάποια πράγματα, εννοείται ότι μπορείτε να αφήσετε από κάτω τις συμβουλές σας. Δεν είμαστε ποτέ ότι δεν δεχόμαστε συμβουλές. Απλά είναι δύσκολο νομίζω την καθημερινότητά σου να την κάνει κάθε φορά να είναι wow. Οπότε εννοείται ότι κάποια βιντεάκια μεταξύ του μπορεί να έχουν κάποια κοινά σημεία ή κάποια άλλα μπορούμε εμείς, ρε παιδί μου, να προσπαθήσουμε να τα εμπλουτίσουμε λίγο για εσάς και να μην είναι τόσο βαρετά. Δεν ξέρω αν τα καταφέρουμε πάντα. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε και τη βοήθειά σας και συμβουλές και το ένα και το άλλο. Εννοείται, τις συμβουλές σας θέλουμε. Δηλαδή, θέλουμε να μας λέτε συμβουλές για το τι πιστεύετε ότι θα βελτιώσει το κανάλι και όλα αυτά. Απλά πρέπει και εσείς να έχετε υπόψη σας ότι είναι vlog κανάλι. Οπότε είναι λίγο δύσκολο, όπως σας είπαμε, σε κάθε βίντεο να έχουμε και κάτι wow. Και... Προσωπικά, να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε πολύ διαφορετικά πράγματα. Ενώ, για παράδειγμα, το ότι έχει θέμα. Αυτό που συζητούσαμε και τις προάλλες που είχαμε πάλι μια συζήτηση. Το ότι ένα βίντεο, ας πούμε, έχει θέμα το φαγητό. Επειδή το κανάλι μας ασχολείται και με το φαγητό και με τα vlog και με την καθημερινότητα και με τα challenges. Δηλαδή, είναι λίγο απ' όλα. Δεν σημαίνει ότι όλα τα βίντεο είναι ίδια. Απλά το εξηγώ για να το διευκρινίσω. Γιατί υπάρχει μια σύγχυση. Κοίτα, σίγουρα πάντα υπάρχουν και υπερβολές. Ας πούμε και σε ένα έξυπνο βιντεάκι που είχαμε ανεβάσει τώρα πρόσφατα με το φαγητό. Ακολουθούμε συνταγή, ας πούμε, από παιχνίδι. Που δεν έχει ξαναγίνει. Ναι, μας γράψατε κάποιοι ότι πάλι είναι ρουτίνα και όλα τα ίδια και τα ίδια. Τώρα το ότι έχει θέμα το φαγητό δεν σημαίνει ότι το έχουμε ξανακάνει απαραίτητα το ίδιο βίντεο. Βασικά ήταν το βίντεο sponsor, οπότε έπρεπε να έχει θέμα και συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, επειδή ξαναλέω και θα το ξαναπώ, το έχω πει και σε προηγούμενο βίντεο, δεν μπορείτε να ξέρετε τα πάντα που συμβαίνουν πίσω από την κάμερα. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε να αναγκάσουμε κάποιον να είναι συνδρομητή στο κανάλι αν δεν του αρέσει κάτι ή όλα αυτά. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα εμείς με αυτό. Ελπίζω να κατανοήσετε και τη θέση μας. Το βλέπετε αυτό που έχουν κάνει εκεί πέρα. Μισό, τώρα θα το δείτε. Γιατί δεν θα έδινα να το κάνω αυτό. Αυτό εκεί πέρα δηλαδή το μονοπατάκι είναι που πάει στο σπίτι του τρελού που είχαμε πάει πέρσι τέλος πάντων. Οπότε ναι. Αυτό που λέγαμε και καθόμαστε στη Δρύση εδώ πέρα και κάναμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα διότι ήρθαν κάτι παιδάκια να γεμίσουν. Γενικά το κανάλι είχε γίνει για να κρατάμε αναμνήσεις δικές μας. Οπότε καταλήγουμε στο γεγονός το ότι ναι, το κανάλι είναι για να ανεβάζουμε εννοείται τις αναμνήσεις μας. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν σας αγαπάμε ή ότι δεν δεχόμαστε την άποψή σας. Εννοείται ότι είμαστε ανοιχτά σε κάθε συμβουλή, σε κάθε άποψη που έχετε εσείς. Για να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Το πιο σημαντικό, αυτό. Έτσι. Αυτό. Και εννοείται ότι σας αγαπάμε και σας λατρεύουμε για όλη τη στήριξη που μας χαρίζετε όλο αυτό τον καιρό. Όποτε ήρθατε και ξεκινήσαμε όλο αυτό το ταξίδι μαζί. Και με τα βιντεάκια μας θέλουμε να σας κάνουμε να περάσετε ίσως αυτά που περνάμε εμείς, ας πούμε, συναισθήματα, στιγμές, χαρές, λύπες, όλα μαζί να τα περάσουμε. Οπότε κάθε ένας από εσάς είναι αρκετά σημαντικός για εμάς και εννοείται όσοι καλοί θέλουν να έρθουν, χωράνε όλοι. Οπότε ναι, εν τέλει δεν θα μεγαλώσουμε το βίντεο παραπάνω, νομίζω, για ένα θέμα συζήτηση αρκετά μεγάλο. Παρ' όλα αυτά, εν τέλει αυτό έχουμε να πούμε. Συνεχίζουμε το vlog. Και γεμίζουμε λοιπόν το μπουκάλι με το νερό, διότι αυτή είναι η μόνη δύση που έχει όλη η γραμμένη. Και όλοι έρχονται και γεμίζουν από εδώ. Ένα νερό χειραβάγγελιο, ένα νερό κρύο. Δεν σας έχουμε κάνει ένα πραγματικό mini tour όμως. Κάθε πατάρι, έτσι λέγονται, έχει κάποιες τουαλέτες, έχει νηπτήρες και όλα αυτά. Και μπορείς να μείνεις στο πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο πατάρι, ξέρω εγώ. Όλα αυτά δηλαδή τα δρομάκια πηγαίνουν σε κάποιο πατάρι. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, είναι το δεύτερο ή το τρίτο. Εδώ πρέπει να είναι το τρίτο. Εκεί κάτω είναι το πρώτο. Μέναμε πέρσι στη σκηνή που είχαμε κάνει. Εμείς μένουμε πολύ πάνω, μένουμε από τα τελευταία. Είμαστε σχετικά κοντά στη Βρύση. Και όσο που να τα πω όλα αυτά, ο Αλέξης έχει γεμίσει όλα τα μπουκάλια. Οπότε είμαστε έτοιμοι τώρα να πάμε να παίξουμε κανένα επιτραπέζιο, κάτι. Να φύγουμε λίγο και από την τεχνολογία, γιατί γι' αυτό ερχόμαστε στο βουνό. Έχουμε την καμερούλα μας μόνο, αυτό είναι τεχνολογία, γιατί πολύ σήμα δεν έχουμε εδώ. Τουλάχιστον έχουμε company τα παιδιά. Ωραία. Οπότε ναι, θα το πούμε μόλις φτάσουμε πάνω, γιατί τώρα έρχεται η ωραία ανηφορίτσα. Ήρθε να μας επισκεφτεί ένα μικρό πουλάκι. Αγάπη μου. Τι όμορφα που είσαι. Είναι σαν ένα που ζωγράφισα πιο παλιά στο παρελθόν. Εγώ ούτε καν το βλέπω από εδώ που κάθομαι. Μάλιστα. Camping song είναι αυτά, δεν ξέρω γιατί. Τα αγαπημένα μου popcorn. Εγώ φτιάχνω ατμόσφαιρα. Να παίξουμε κάτι. Uno. Κάνε επιτραπέζιο, σίγουρα παίξω. Αλλά επειδή είμαστε και λίγο ανάποδοι, πέρα από τα popcorn θα φάμε και λίγο φρουτάκι. Διότι δεν γίνεται διαφορετικά. Λίγο καρπούζι, επιβάλλεται λίγο σταφυλάκι επίσης. Τι λες και εσύ. Έχουμε ακόμα μέχρι να ετοιμάσουμε τη φωτιά και να ψήθουν τα κρέατα. Ας πάμε λίγα αυτό το καλύτερο γιατί έχουμε ακόμα χρόνο μέχρι τότε. Προβλέπετε μεγάλη νύχτα. Ωστόσο να μας ακολουθήσετε και στο Instagram, διότι ανεβάζουμε κάτι τέλειες φωτογραφίες. Παιδιά, να σας δείξω. Αυτή η φωτογραφία είναι ό,τι καλύτερο. Είναι τόσο γλυκούλικα, δεν ξέρω. Ο Αλέξης εδώ πέρα τη βλέπει τη φωτογραφία μας και καλά. Δεν είμαι σίγουρη ότι ψάχνεις τραγούδια. Οπότε πάμε ένα time lapse με το τι θα φάμε και τι θα παίξουμε. Εννοείται, πάμε.
Αρχίζει και σκοτεινιάζει και νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να ετοιμαζόμαστε. What do you think? Σιγά σιγά ήρθε η ώρα νομίζω. Οπότε ναι, θα καθίσουμε να παίξουμε. Να τον ξυσκίσω λίγο τον Αλέξη. Και θα τα πούμε σε λίγο στο Bye. Φαγητό. Τέλεια! Γιατί έχουμε παγώσει, άρχισε να κάνει κρύο. Και επίσης κάτι που δεν σας είπαμε πριν είναι ότι αυτά εδώ πέρα τα χαζούλικα είχαν γίνει μουσκεμα μέσα στη σκηνή. Οπότε πρέπει να είστε και τα δύο. Μόνο αυτό που φοράει ο Αλέξη είναι τυχερός και δεν είναι. Τι ωραία που είναι. Α, μια χαρά εδώ πέρα βλέπω. Και λουκανικάκι και πανσέτα. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα τα κρεατάκια μας. Και ποιο θέλεις να πάρεις? Αυτό. Εγώ ήθελα αυτό. Εδώ έχουμε το δίπλα, το ίδιο να μου κάνει εμένα. Όχι, όχι, αυτό. Τις πίτες μας. Και εδώ πέρα έχουμε ένα τσάι το οποίο είναι zero. Οπότε, ναι, εγώ θα ξεκινήσω με ένα παϊδάκι. Λίγο κάηκαν τώρα, επειδή δεν βλέπουμε και πολύ το βράδυ. Έχουμε εδώ πέρα και τη μουστάρδα. Και νομίζω είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να τρώμε. Επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο και να μιλάς και να τρως, θα τα πούμε σε λίγο που θα έχουμε φάει. Για να σας πούμε εντυπώσεις από πώς τα ψήσαμε. Τέλεια. Καλή όρεξη. Όπως βλέπετε έχουμε μαζέψει εδώ πέρα κάτι ξυλαράκια, γιατί μετά το φαγητό έρχεται και το γλυκό. Θα κάνουμε αυτά εδώ πέρα τα marshmallows, σας τα έχουμε δείξει σε πολλά βιντεάκια που τα ψήνουμε. Επειδή τα ξυλάκια που έχουν μέσα είναι πάρα πολύ κοντά και πάντα κεγόμαστε, τώρα αποστηρώνουμε τα κλαδιά από δέντρο. Έρχομαι εδώ για να με βλέπετε. Το καλό με το marshmallow όταν γίνεται έτσι είναι ότι έχει γεύση καραμέλα και είναι ωραίο. Για να το δοκιμάσω. Τέλειο. Αλλά δεν μπορείς να φας πάρα πολλά από αυτό. Δηλαδή δύο και λιγώνεσαι. Λοιπόν, και τώρα που βράδυες αρκετά, νομίζω είμαστε έτοιμοι να ανάψουμε κανένα κεράκι. Η ώρα είναι 12 παρά 5 και νομίζω μέχρι να τα ετοιμάσουμε όλα θα πάει 12. Τι λες? Σκέφτεσαι αυτό που σκέφτομαι? Εγώ είμαι έτοιμος. Όπως βλέπεις λοιπόν είναι 12 σχεδόν. Ωστόσο εγώ θέλω λίγο να ξερευνήσω εδώ πέρα το μέρος. Να νιώσω ρε παιδί μου λίγο πιο πολύ σιγουριά. Δεν με βλέπετε τώρα. Τσεκάρω ότι δεν θα μας τρολάρει κανείς και τίποτα. Κανένας γείτονας. Αν και όλοι κοιμούνται. Ακούστε λίγο. Υπάρχει απόλυτη ησυχία. Όλοι μάλλον έχουν κοιμηθεί γιατί η ώρα πήγε 12. Οπότε εγώ θα αρχίσω τώρα να κάνω σιγά σιγά έτσι λίγο τα κεράκια. Να ψάξουμε στο ίντερνετ κάποια πράγματα για το πώς. Δεν θα κάνω spoil, θα το δείτε σε λίγο. Και μετά από μία έρευνα που κάναμε, μία μικρή έρευνα βασικά που κάναμε, αργήσαμε λίγο, πήγε 12.30. Παρ' όλα αυτά είμαστε έτοιμοι νομίζω να καλέσουμε πνεύμα. Δεν έχω τετράδια, αλλά έχω μία χαλοπετσέτα, την οποία θα γράψουμε ναι όχι. Εδώ πέρα στο βουνό, καλό είναι αν δεν έχεις δει το βίντεο που ανεβάσαμε πέρσι, να πας να το δεις. Είχαμε πάει στο σπιτάκι ενός τρελού και λένε ρε παιδί μου, λέγεται ότι ζει creepy το πνεύμα ενός τρελού εδώ πέρα. Σε αυτό το σπιτάκι που είχαμε πάει. Οπότε αν θέλεις να μάθεις όλη την ιστορία, να δεις αυτό εδώ πέρα το βίντεο. Τέλος πάντων, στο θέμα μας τώρα. Οπότε εμείς θα προσπαθήσουμε, εφόσον είμαστε εδώ πέρα στο δάσος, να επικοινωνήσουμε με αυτόν. Είναι λίγο creepy, γιατί το setup είναι κάπως έτσι. Δηλαδή, από εδώ η φωτιά, εδώ η σκηνή, το φως. Οπότε, σαν καλά παιδιά και εμείς μπήκαμε στο ίντερνετ και ενημερωθήκαμε λίγο για το πώς μπορούμε να καλέσουμε ένα πνεύμα. Και εννοείται να μην το δοκιμάσετε, γιατί δεν ξέρουμε αν είναι ασφαλές, αν είναι αληθινό, αν δεν είναι αληθινό. Απλά μας έπιασε η βραδινή βλακεία. Να πούμε επίσης ότι έχουν κοιμηθεί όλοι. Οπότε υπάρχει απόλυτη ησυχία. Και ό,τι ακούμε εμείς, θα ακούτε κι εσείς. Βασικά, τώρα που ερχόμαστε, δεν είδα και πάρα πολύ κόσμο στη γραμμένη. Οπότε, υπάρχει πιθανότητα να είμαστε και από τα λίγα άτομα που μένουν τώρα αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Το καθιστά ακόμα πιο creepy όλο το πράγμα. Προφανώς και δεν κοροϊδεύουμε κανέναν άνθρωπο. Είναι μια φήμη που λέγεται εδώ πέρα στην Άουσα και συγκεκριμένα τη γραμμένη. Αυτό για το τρελό. Δηλαδή δεν το κάνουμε για να προσβάλλουμε κάποιον, ούτε τίποτα τέτοιο. Προφανώς είναι ιστορίες. Προφανώς είναι ιστορίες οι οποίες λέγονται από στόμα σε στόμα, γενιά σε γενιές. Εννοείται πως κάποια είναι ψέματα και όλα αυτά. Θα συνεχίζουμε κι εμείς και τα μοιραζόμαστε και μαζί σας. Παρ' όλα αυτά, διαβάσαμε ότι χρειάζονται κεριά. Οπότε πήραμε αυτά εδώ, τα κεράκια. Έχω υδράσει. Μου διέσα τα πόδια μου. Και ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει που είσαι ακόμα. Λοιπόν. Αυτό σου ανάψω εγώ τα κεριά. Όχι, δεν έχουμε ναυτήρα. Θα πάρουμε ένα ξύλο τη φωτιά. Κάτσα πάνω να τα ανάψω εγώ, έρχομαι. Με άγχωσε. Όλα καλά. Ω, εντάξει, όσο πάει γίνεται πιο creepy τώρα με το κερί. Λοιπόν, να το αφήσουμε κάπου το κερί έτσι ώστε να το βλέπετε κι εσείς, ρε παιδί μου, έτσι σε ένα τέτοιο ύψος. Κάνουμε τέτοια περίεργα εμείς τρομακτικά πραγματάκια. Και τελικά το έβαλα πάνω στο βούτυρο.
Την προηγούμενη φορά είχαμε πει τρομακτικές παραφυσικές δικές σας ιστορίες. Γι' αυτό το λόγο είχαμε τα κεριά. Διότι συμβαίνουν κάποια περίεργα πραγματάκια, θα λέγαμε. Να τα βλέπετε κι εσείς αυτά μαζί μας. Λοιπόν, εγώ εδώ τι είχα το πετσέτα. Πώς θες να ξεκινήσουμε? Αρχικά να μάθουμε αν είναι αλήθεια όλο αυτό για αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί είναι όλα ψέματα που απλά τα λένε οι γονείς για να τρομάξουν τα παιδιά τους και να μην φεύγουν μακριά από τη γραμμένη. Ωραία. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε με το να προσπαθήσουμε να το καλέσουμε. Αρχικά να δούμε αν είναι εδώ πέρα. Και πώς θα το κάνουμε αυτό? Θα πάρουμε αυτό εδώ πέρα, το καπάκι από το κερί, και θα το βάζουμε στο κέντρο. Ωραία. Ωραία. Βάλουμε ανάποδα για να γλιστράει χαρτοπετσέτα. Εσείς βέβαια δεν το βλέπετε. Εδώ έχουμε το βιτάμ και το ούνο. Και εδώ έχουμε το ναι και το όχι. Από εδώ είναι το ναι, από εδώ είναι το όχι. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα DIY Ouija. Εννοείται, ξαναλέω, αυτά τα κάνουμε μέχρι η βλακεία μας. Και να μην το δοκιμάσετε, γιατί δεν ξέρουμε τι ισχύει. Παρ' όλα αυτά, βάζει το χέρι σου εδώ. Αυτό κουνιέται μόνο που τα αγγίζεις. Να πούμε, υπάρχει όντως το πνεύμα του τρελού. Αλέξη! Τα χαλάς έτσι όλα. Αντέντε, πάμε τώρα, συγκεντρώνομαι. Λοιπόν, υπάρχει όντως το πνεύμα του τρελού? Εσείς κοιτάξτε τα κεριά. Άμα ζήσεις κάτι. Μην κάνεις βλακίες. Δεν κάνω βλακίες εγώ, δεν θέλω να κουνηθώ. Μόνο πάνω πνέω. Αν υπάρχει, πες μας ναι. Παιδιά, ακούγονται από γύρω γύρω θορύβη. Δεν ξέρω, έχω κρυπάρει τη ζωή μου. Νομίζω ότι βλέπω πράγματα. Λοιπόν, stop, δεν θέλω άλλο. Αντίο. Λοιπόν, αντίο. Λες να τρέξω. Πάντα λένε να λες αντίο. Αντίο λοιπόν. Αντίο. Ό,τι και αν ήρθε, δεν θέλουμε να συνεχίσουμε άλλο. Τι? Αυτό δεν μου αρέσει τώρα. Καπνός. Έρχεται προς τα εδώ φυσάει, δεν ξέρω γιατί. Έρχεται να φυσάει πολύ απότομα. Και έρχεται κατά πάνω μας καπνός. Από τη φωτιά. Πλάκα κάνεις τώρα. Είναι λίγο creepy. Ναι, λίγο η αλήθεια είναι όταν τελειώσαμε και είπαμε το αντίο, ξεκίνησα να φυσάει προς τα εδώ. Τώρα ησύχασε πάλι. Αυτό ήταν. Δεν κάνω άλλο, δεν ξέρω να κάνω τίποτα. Εγώ ήμουν αυτή που είπα τις πράγματι τις τρομακτικές ιστορίες να κάνουμε Ouija. Αλλά όταν είσαι σε ένα δάσος μόνος σου, όλοι κοιμούνται και δεν έχεις κανένα γείτονα να τσιρίξεις και να σε ακούσει, με αγχώνει. Παιδιά, το παίρνω πίσω, θα το κάψω και αυτό το ναι και το όχι στη φωτιά. Αντίο, ό,τι και αν υπάρχει, αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, μπαμπαμπαμπα. Και με το παιχνίδι. Έτσι, μπράβο, να είμαστε σίγουροι. Και θα κάτσουμε στη φωτιά. Λοιπόν, τι βλέπετε δεν ξέρω. Ένα έχω να πω. Είναι πάρα μα πάρα πάρα πολύ τρομακτικό όλο αυτό. Τα κάνουμε έτσι για πλάκα, γιατί πολλοί μας λέτε να κάνουμε διάφορες τρομακτικές ιστορίες και όλα αυτά. Και θέλαμε, ρε παιδί μου, να το κάνουμε έτσι σε ένα πιο creepy μέρος, όπου θα έχει και πιο ενδιαφέρον. Αυτό το κάνουμε κιόλας. Μας αρέσει γενικά η αδρεναλίνη. Γιατί να βοσβήνει έτσι η φωτιά, με τρομάζει. Βέβαια δεν είναι όλα τα πράγματα για να παίζουν, προφανώς και παιχνίδια. Δεν ξέρω τι βλέπετε εσείς. Τίποτα δεν φαίνεται. Δεν είναι όλα τα πράγματα για παιχνίδια, προφανώς. Γενικότερα όλο το mood εδώ πέρα πάνω στο βουνό είναι περίεργο όταν πρόκειται για δραματικές ιστορίες ή γενικότερα για να καλέσουμε πνεύματα. Ή όταν πήγαμε, ας πούμε, στο σπιτάκι βραδιάτικα. Νομίζω ότι το μυαλό ξεκινάει και φαντασιών, δηλαδή σκέφτεται πράγματα που δεν υπάρχουν. Δεν είναι μορφή σε αντικείμενα γύρω σου. Ακούει θορύβους που δεν ξέρω αν υπάρχουν, εύχομαι να μην υπάρχουν. Αν υπάρχουν, έχουμε βάψει για όλο το βράδυ. Ελπίζουμε να μην σας τρομάξαμε. Το πιο creepy είναι ότι όταν θα γυρίσουμε σπίτι αύριο μεθαύριο, όποτε είναι. Σταμάτα, ρε Αλέξη. Ακούμε λίγο και θα κάνουμε edit το βίντεο να δούμε από πίσω μας τίποτα. Σταμάτα ρε, εσύ θα το κάνεις έτσι. Και δεν θα σου πω ποτέ τι είδα από πίσω από την κάμερα. Γιατί γελάς, δεν είναι αστείο. Δεν είπα ότι είναι αστείο. Ξέρεις πόσο υλικό υπάρχει, ας πούμε, τώρα φαντάζω εδώ πίσω κάτι να περπατάει τώρα. Σταμάτα ρε Αλέξη. Θα φύγω. Έλα, αγκαλιά μου θα κοιμηθείς. Ναι, ναι, καλά. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο τη φωτιά. Δεν έχει περισσότερο φως. Θα κοιμηθούμε σήμερα το βράδυ, ήρεμα και ωραία. Και θα τα πούμε λογικά αύριο το πρωί, έτσι ώστε να κλείσουμε και να σας πούμε και την βραδινή εμπειρία μας. Αν γίνει κάτι. Αν γίνει κάτι θα ξυπνήσουμε και θα τραβήξουμε και θα σας πω. Oh, damn! Το παντελόνι μου! Και μέσα στο παντελόνι πέρα. Αλήθεια, κάηκε! Όχι, δεν κάηκε, αλλά παραλίγο. Τέλος πάντων, ναι, θα τα πούμε αύριο το πρωί. Λογικά θα σας κάνουμε ένα update, αν ακούσουμε, αν γίνει τίποτα, οτιδήποτε. Θα πέσει εδώ πέρα το κλιπ. Αλλιώς θα λέμε αύριο το πρωί. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας, γυρίσαμε και εμείς σπίτι. Η αλήθεια είναι ότι δεν τραβήξαμε, γιατί θέλαμε να τα συζητήσουμε έτσι λίγο καλύτερα στο σπίτι. Όλο το βράδυ, παιδιά, εγώ έπεσα ξερή. Αγχωνόμουν στην αρχή, αλλά έπεσα ξερή. Δεν έγινε τίποτα. Φυσικά το μόνο περίεργο που έγινε είναι αργότερα που εγώ έμεινα λίγο περισσότερο ξύπνιος. Φυσούσε πάρα πολύ δυνατά, δεν ξέρω γιατί. Εντάξει, βουνό, ξέρω. Όχι, εννοώ ότι ξέρεις τι, έχουμε κοιμηθεί κι άλλα βράδια, αλλά ήταν αυτό το εκείνη τη στιγμή που σβήσαμε το κερί που φυσούσε προς τα μάτια μας και έρχονταν όσο καπνός, ναι. Έτσι, από τον τένον. Φυσούσε και στη σκηνή και ακούγονταν πολύ creepy.
creepy και ήταν λίγο σαν να ακούγεις, ξέρεις, από εδώ και από εκεί θορύβους, αλλά εντάξει, να σου πω την αλήθεια, δεν έγινε κάτι πολύ wow. Οκ, okay, δεν ξέρω. Ήταν special. Όσοι είστε από εδώ πέρα από την περιοχή και γνωρίζετε το μύθο, την ιστορία τέλος πάντων που λένε, να μας τη γράψετε από κάτω. Εάν ξέρετε αν είναι fake, αληθινή, δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά, μην το δοκιμάσετε ποτέ. Εννοείται ότι θέλουμε την άποψή σας, αν σας άρεσε το συγκεκριμένο βιντεάκι και θέλετε να δείτε κάτι παρόμοιο, ίσως να μας αφήσετε από κάτω ένα σχόλιο να το γνωρίζουμε. Γιατί αφήνοντας ένα σχόλιο από κάτω, κερδίζεις και συμμετοχή στο πεσίτο, δηλαδή στα φυλάκια μας, που τα σημερινά θα τα πάρει ο Ι. Φιλάκια πάρα πολλά. Για να κερδίσει λοιπόν τον πεσίτο, πρέπει να αφήσει ένα σχόλιο, να είσαι εννοείται και συνδρομητή στο κανάλι, γιατί το βλέπουμε. Να κάνει δηλαδή εγγραφή στο κανάλι. Μα έτσι και εδώ θα κάνει εγγραφή στο κανάλι. Και να ενεργοποιήσει και το κουδουνάκι για να ενημερώνει σε κάθε πότε να βάζουμε τέτοια βίντεο. Γιατί μας αρέσουν γενικότερα οι τρομακτικές ιστορίες, τα τρομακτικά πράγματα. Νομίζω κατά καιρού θα δει αρκετά τέτοια πράγματα. Μην ξεχάσετε επίσης να περάσετε και από το Instagram, να αφήσετε και εκεί ένα follow, να τα πούμε και από εκεί και να δείτε πώς περνάμε και τι κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Γιατί είναι πιο εύκολο να ανεβάσει βιντεάκι ένα story και να το δείτε. Ήταν πολύ ωραία. Κάναμε και άλλα πράγματα γενικότερα σήμερα στο βουνό, αλλά νομίζω αυτά πρέπει να σας τα δείξουμε σε ένα τελείως διαφορετικό βίντεο, διότι κάναμε πεζοπορία, πήγαμε από εδώ, πήγαμε από εκεί και έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε στο βουνό. Αν θέλετε λοιπόν να τα κάνουμε σε ένα επόμενο βίντεο, να μας αφήσετε και επίσης γι' αυτό ένα σχόλιο. Νομίζω αυτό. Οπότε αυτό το βιντεάκι μας, κάντε like και θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Γεια σας! Stuck in your traffic light with my stupid mouth. There's the yellow sign, means I'm done, I'll find. Now that I cannot control you.